Να σας καλωσορίσω στην παρουσίαση της διάλεξης με θέμα την αρχαιοαστρονομία στην Κύπρο. Εγώ είμαι ο Σταύρος ο Παπαγεωργίου, είμαι ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός του ντοκιματέρ Εντελέχεια, όπως βλέπετε και στο slide. Είναι ένα ντοκιματέρ το οποίο κράτησε 20 χρόνια και μέσα σε μία ώρα τώρα θα σας εξηγήσω την εμπειρία μας των 20 χρόνων. Το ντοκιματέρ που ξεκινήσαμε είχε αφορμή τις έρευνες που έκαμε ο Γόρης ο Γρηγοριάδης. Ο Γόρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, παρόλο ότι δεν έχει σπουδάσει αστρονομία, αρχαιολογία ή φιλοσοφία, εντούτοις η αγάπη προς τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό του επέτρεψε να ανακαλύψει κάποια μνημεία στην Κύπρο που διέπονται από τέτοιες ιδιότητες. Η αφορμή για τις έρευνες του αποτέλεσε το ναός του Απόλλωνα Ηλάτη στο αρχαίο Κούριο, όπου το 1989 συγκεκριμένα, όπως μου ομολόγησε ο ίδιος όταν πρωτογνωριστήκαμε τότε, την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, δηλαδή στις 21 του Ιουνίου 1989, βρισκόμενος στο συγκεκριμένο χώρο, είχε παρατηρήσει ότι η ώρα 12, δηλαδή όταν ο ήλιος βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του ουρανού, ο ναός ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τον ήλιο. Και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε αν δούμε τη φωτογραφία στο κάτω μέρος, που φαίνεται μια συμμετρική σκιά πάνω στο ωκεανόκρανο. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι είναι ευθυγραμμισμένος ο ναός με τον ήλιο στη συγκεκριμένη φάση. Αυτό ήταν η αφορμή βέβαια για να ανακαλύψει πολλά άλλα πράγματα, όπως π.χ. ο προσανατολισμός του ναού συγκεκριμένα σε σχέση με τα γύρω χτίσματα έχει μία κλίση 10 μοίρες. Αυτό του προξένησε έτσι μια περιέργεια, γιατί ας πούμε τη στιγμή που το ιερατείο είχε αρκετό χώρο, δηλαδή ο χώρος εκεί ήταν αρκετά άνετος, τέλος πάντων, παρατήρησε ότι ο ναός εκείνος έχει μία κλίση σε σχέση με τα γύρω κτίρια και ρωτήθηκε για ποιο λόγο. Κάνοντας διάφορες έρευνες, ανακάλυψε ότι στη συγκεκριμένη ημέρα ο ήλιος, το κατακόρυφο σημείο του ήλιου, είναι ακριβώς 10 μοίρες όσο είναι και η απόκληση του ναού σε σχέση με τα γύρω κτίρια. Ως σύγχρονος ερατοσθένης, πρέπει να σας πω ότι ανακάλυψε ότι έχοντας σαν σημείο αναφοράς την αρχαία Σιήνη, η αρχαία Σιήνη είναι το σημερινό Ασουάν. Ο ερατοσθένης, ο οποίος ήταν ένας σημαντικός γεωγράφος της Αλεξανδρινής σχολής, είχε καταφέρει να μετρήσει την περιφέρεια της γης, κάνοντας κάποιες πρακτικές μεθόδους στη συγκεκριμένη ημερομηνία. Δηλαδή πήγε κάτω στο Ασουάν, όπου ο ήλιος τη συγκεκριμένη ημέρα που είναι το θερινό ηλιοστάσιο είναι καλακόρυφα. Δηλαδή η σκιά που ρίχνει ο ήλιος εκείνη την ημέρα συγκεκριμένα μάλλον θα φωτίζει και το πυθμένο των πηγαδιών. Την ίδια ημέρα στην Αλεξάνδρεια, που έχει μια τεράστια απόσταση, είχε δει ότι η σκιά που πίπτει πάνω στα αντικείμενα έχει μία κλίση των 7 μοιρών και έτσι με μία τριγωνομετρική εξίσωση που είχε κάνει κατόρθωσε να βρει την περιφέρεια της γης και μάλιστα οι επιστήμονες, οι σύγχρονοι, είχαν διαπιστώσει ότι είχε ένα σφάλμα, αν δεν απατώμε, γύρω στα 200 χιλιόμετρα, που είναι ασήμαντο. Τα δεδομένα, λάβω υπόψη τα δεδομένα που δούλεψε τότε. Και συνδυάζοντας την ανακάλυψη του που αφορούσε το ναό του Απόλλωνος Ηλάτης στην Κύπρο, που είναι 10 μοίρες, είχε ανακαλύψει ότι οι μοίρες που σχηματίζει η γωνία Ασουάν και Απόλλωνα Ηλάτη στο Κούριο είναι 10 μοίρες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι 10 μοίρες είναι μια κωδικοποιημένη πληροφορία σημαντική για το θέμα της αρχαιοαστρονομίας. Λοιπόν, πέραν από αυτό,
επέκτηνε τις έρευνες του σε δύο άλλους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους στην Κύπρο, συγκεκριμένα στο ιερό της Αφροδίτης στην Παλέβαφο, το ξαγουστό ιερό της Αφροδίτης στην Αρχαιότητα, κυρίως κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, και την Ακρόπολη της Αμαθούντας, όπου πάνω στην Ακρόπολη της Αμαθούντας βρίσκεται ακόμα ένας σημαντικός ναός της Αφροδίτης και μια παλαιοχριστιανική βασιλική του 6ου αιώνα μετά Χριστό. Είναι ακριβώς δίπλα-δίπλα. Τη συγκεκριμένη ημέρα και μετά που έχει γίνει και μια τεκμηρίωση με επιστήμονες και επιστημονικά όργανα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δύο συνεχείς χρονιές, το 1991 και 1992, διαπιστώθηκε ότι η κατεύθυνση της παλαιοχριστιανικής βασιλικής με το σημείο του ήλιου που βγαίνει στον ορίζοντα τη συγκεκριμένη ημέρα είναι ευθυγραμμισμένη και μάλιστα με μία απόκληση των δύο μοιρών, που αυτό οφείλεται κυρίως στη μετακίνηση τεκτονικών πλακών. Πρέπει να σας πω ότι κατά τους επιστήμονες η απόκληση μέχρι και 12 μοίρες θεωρείται ότι είναι αποδεχτή επιστημονικά και αυτό οφείλεται στις μετακινήσεις των τεκτονικών πλακών μέσα στους χρόνους και για άλλους γεωλογικούς λόγους. Για να πάω πίσω, πρέπει να σας πω ότι πέρα από αυτή τη σχέση των τριών ναών που συνδέονται μυθολογικά, ας πούμε, σχηματίζεται και ένα ισοσκελές τρίγωνο. Μετρώντας το και με το Google Earth που είναι αποδεκτό ότι είναι ακριβές τρόπος μέτρησης, δεν είναι ακριβώς ισοσκελές, υπάρχει μια διαφορά ενός χιλιόμετρου. Επίσης, ξανά την συγκεκριμένη μέρα, όπως προαναφέρα, υπάρχει αυτή η σχέση, ιδίως κατά την ώρα της μεσουράνησης του ήλιου και κατά τη δύση του ηλίου, έχοντας σαν σημείο αναφοράς τον έναν πυλώνα που έχει παραμείνει στο χώρο, αν πάει κάποιος και το δει, και με κάποιες παραστάσεις του ναού, πώς ήταν τότε κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, και αυτό το ξέρουμε από τα ρωμαϊκά νομίσματα που έχουν βρεθεί των γνωστών κοινών Κυπρίων και βέβαια με τα σχέδια των αρχαιολόγων, ταυτίζεται με την, ευθυγραμμίζεται, συγγνώμη, με το σημείο που δει ο ήλιος απέναντι. Γνωρίζοντας το γόρι τότε, σκέφτηκα ότι είναι ένα φανταστικό θέμα για να ξεκινήσω ένα ντοκιμαντέρ για να το δημοσιεύσουμε αυτό το φαινόμενο, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή είναι μια φωτογραφία από το Stonehenge που είχα πάει το 2004 στο θερινό ηλιοστάσιο. Ήταν μια μοναδική εμπειρία, πρέπει να σας πω. Από το βράδυ μαζεύονται διάφοροι και γίνεται έτσι μια τελετουργία σε μια θεότητα που σχετίζεται με την μητέρα γη και ο κόσμος περιμένει το χάραμα όπου ο ήλιος ανατέλει από συγκεκριμένο σημείο και αποδεικνύεται ότι η Στόχετς είναι ευθυγραμμισμένο με το θερινό ηλιοστάσιο. Την επόμενη χρονιά είχα πάει στη Μάλτα, όπου υπάρχουν τα περίφημα μεγαλυθικά μνημεία της Μάλτα, πολλά τα οποία έχουν αυτή την ιδιότητα, δηλαδή έχουν αρχαιοαστρονομικές ιδιότητες. Αυτό το συγκεκριμένο που βλέπετε στη φωτογραφία είναι το μνημείο του Μνάτζρα, όπου το οικοδόμημα, όπως είναι χτισμένο, είναι με τέτοιο τρόπο που μπορεί κάποιος να προσδιορίσει το θερινό, το χειμερινό ηλιοστάσιο και τις δύο ημερίες. Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά παραδείγματα στην Ελλάδα και είχα την τύχη να πάω σε πάρα πολλούς χώρους όπως την Αρχαία Επίδαυρο, τον Παρθενώνα, τους Δελφούς, το Αρχαίο Δίον που είναι στους πρόποδες του Ολύμπου και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι μετά από πρωτοβουλία κάποιου πανεπιστημιακού του Τρίφωνα Ολύμπιο, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια καθηγητής σε πανεπιστήμιο στη Σουηδία, κατέβηκε στην Ελλάδα και ξεκίνησε ένα θεσμό, τα λεγόμενα προμήθεια, όπου εκεί για τρεις ημέρες, κατά την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, μαζεύονται πολλοί Έλληνες και ξένοι, γίνονται διάφορες φιλοσοφικές συζητήσεις, γίνονται κάποια θεατρικά δρόμενα και κάποιες τελετουργίες.
Ο Θεοφάνης Νανιάς ήταν ταξίαρχος του ελληνικού στρατού και είχε πρόσβαση στους χάρτες του στρατού και μελετώντας τα αρχαία μνημεία και με τους χάρτες είχε διαπιστώσει ότι πάρα πολλοί ναοί, αν όχι όλοι, είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένα σημεία και σχηματίζονται συμμετρικά σχήματα. Ενδιαφέρον δείχνει ότι το μαντίο των Δελφών συνήθως είναι στην κορυφή ισοσκελών τριγώνων. Εδώ έχουμε τρία παραδείγματα και αν παντρέψουμε όλα αυτά βλέπουμε στην τέταρτη εικόνα ότι η κορυφή, η Δελφή είναι στην κορυφή αυτών των τριγώνων. Και έχοντας υπόψη τη ρίση του λεξικογράφου Ησύχιου ότι έγραψε ότι γης ομφαλός η Πάφος και η Δελφή, λέω αχα, ίσως και η Πάφος να είναι πολύ σημαντικός χώρος για τη γεωδεσία και την αρχαιοστρονομία στην Κύπρο. Κάνοντας διάφορα πειράματα, πάλι με το Google Earth, ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι έχοντας σημείο αναφορά στο ιερό της Αφροδίτης στην Παλέπαφο και τραβώντας ευθείες, πολλές ευθείες περνούν διαμέσου άλλων θρησκευτικών χώρων που σχετίζονται με την Αφροδίτη. Για παράδειγμα, στην πρώτη φωτογραφία, αν και δεν καλοφαίνεται, συνδέει το ιερό της Αφροδίτης με το Σταυροβούνι, το οποίο πριν να χτίσει η Αγία Ελένη το μοναστήρι και βαφτιστεί το όρος Όλυμπος, που ήταν η προηγούμενη ονομασία του Σταυροβουνιού, υπήρχε ναός της Αφροδίτης ή του Διός. Και με το αρχαίο Γκίδιον, όπου υπάρχουν οι γνωστοί τέσσερις ναοί της Αστάρτης, που προηγουμένως ήταν ναοί της Αφροδίτης. Στην άλλη την περίπτωση έχουμε ιερό της Αφροδίτης με το αρχαίο Ιδάλιον, όπου υπήρχαν ιερά της Αφροδίτης και της Αθηνάς, με τη Σαλαμίνα που υπήρχε πάλι ιερό της Αφροδίτης και του Διός. Και στην τρίτη περίπτωση υπάρχει σύνδεση το Αφροδίσιον, πήρε το όνομα από τον μεγάλο ναό που υπήρχε εκεί, είναι δίπλα στο κατεχόμενο χωριό της Ακανθούς και περνά μέσα από τη Λευκοσία ή την αρχαία Λίδρα. Και υπάρχουν αρχαίες επιγραφές που ένα από τα επίθετα ή ονομασίες της Αφροδίτης ήταν της Λίδρας, όπως είχαμε η Ιταλία, η Παφία, η Γολγία κλπ. Και πρέπει να σας πω ότι μετά το πέρας του ντοκιματσέρ, ο Γόρης είχε ανακαλύψει ότι υπάρχει και μια σχέση με την κορυφή του Τρόοδος. Που όντως, μετά από σχετική έρευνα, υπάρχουν τρεις αναφορές, κάπως σύγχρονες, του νέαρχου Πνηρίδη και του πρώτου κυβερνήτη, Άγγλου κυβερνήτη που επισκέφτηκε την Κύπρο, του Ούσλεϊ, ο οποίος κρατούσε ημερολόγιο. Και όταν περίλθε στους διάφορους τόπους στην Κύπρο για να τους γνωρίσει, πέρασε και από το στρατόπεδο που είχαν εκεί οι Άγγλοι και τώρα είναι μόνιμη βάση πάνω στο Τρόοδος και εκεί που συγκεκριμένα εκεί που είναι το ραντάρ των Άγγλων και δίπλα το δικό μας, της Εθνικής Φρουράς, είχε δει ότι υπήρχαν κάποια αρχαία καταλήματα και ένα τείχος κλπ. Όπως γράφει ο ίδιος στο ημερολόγιο του, εικάζεται ότι ήταν αρχαίο ιερό. Έκανα μία έρευνα μέσα από τους χάρτες του Kitchener και με μεγάλη μου έκπληξη είχα διαπιστώσει ότι οι παλαιότεροι είχαν ονομάσει την κορυφή του Τρόοδους Παλαιά Χώρα. Και λίγο πιο κάτω, κάπου 100 μέτρα που τα ραντάρ, λέγεται το Αρκάτσι της Ευρετής. Ξέρουμε ότι για εμάς τους Κυπραίους η λέξη Ευρετή σημαίνει ότι ευρίσκαν πράγματα. Όντως πήγα εκεί αυτό το καλοκαίρι και βρήκα το τείχος που αναφέρεται ο Ούσλεϊ. Βέβαια τώρα είναι ένα σωρός από πέτρες και σπασμένα αγκία. Άρα είναι υπόθεση πλέον του Τμήματος Αρχαιοτήτων για να κάνει έρευνες και να διαπιστώσει αυτή την ανακάλυψη. Η θέση των ιερών που είναι πάνω στην Ακρόπολη της Αμαθούντας είναι τέτοια που περιλαμβάνει τις τέσσερις τροπές του ηλίου, δηλαδή το χειμερινό ηλιοστάσιο, την αιαρινή ησημερία,
το θερινό ηλιοστάσιο και τη φθινοπορεινή ησημερία. Στο χειμερινό ηλιοστάσιο, όταν πάει κανείς 22 του Δεκέμβρη εκείνη την ημέρα πάνω στην Ακρόπολη Σαμαθούντας, θα δει ότι ο ήλιος δεν ανατέλει ακριβώς απέναντι από τον ναό, αλλά στα αριστερά. Όταν ευθυγραμμίζεται ο ήλιος με τον ναό, δημιουργείται μια τέτοια αντανάκλαση, έχει δηλαδή τη μέγιστη τιμή η φωτεινότητα, και αυτό έχει μετρηθεί, και για τον παρατηρητή είναι σαν να υπάρχει μια φωτεινή λεωφόρος που ξεκινά από τον ήλιο με αντανάκλαση τη θάλασσα και καταλήγει μέσα στο άδειτο του ναού. Στη συνέχεια έχουμε τις δύο ησημερίες, η αρινή και φθινοπορεινή, όπου οι αρχαίοι μονπρόβανοι βρήκαν τρόπο για να το προσδιορίζουν και μάλιστα αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι τυχαία και η επιλογή του χώρου. Βλέπετε τον ήλιο να προβάλλει τις δύο συγκεκριμένες ημέρες, δηλαδή 23 του Σεπτέμβρη και 21 του Μάρτη, να προβάλλει μέσα από εκείνη την νοητή κόχη. Και αυτό συμβαίνει δύο φορές το χρόνο στις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και αυτό πιθανότατα να ήταν και σημείο αναφοράς για την έναρξη των Αφροδισίων εορτών κατά την αρχαιότητα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι κατά τον Μακρόβιο το έτος ξεκινά από το χειμερινό ηλιοστάσιο και μέχρι να φτάσουμε στο θερινό ηλιοστάσιο λέγεται πορεία Αφροδίτης. Και από τις 22 του Ιούνιου, δηλαδή την επομένη του θερινού ηλιοστάσιου μέχρι και το χειμερινό ηλιοστάσιο, λέγεται πορεία Περσεφόνης. Και όσοι ξέρουν από την ελληνική μυθολογία, ο αγαπημένος εραστής της Αφροδίτης, ο Άδωνης, εμοιράζεται τον μεταξύ της Περσεφόνης και της Αφροδίτης. Αυτό που σας είχα πει προηγουμένως, ότι ήταν σημείο αναφοράς για τις Αφροδίσιες εορτές. Όπως σας είχα αναφέρει προηγουμένως, ότι η παλαιοχριστιανική βασιλική ευθυγραμμίζεται με το θερινό ηλιοστάσιο τη στιγμή που ο ήλιος προβάλλει από τον ορίζοντα, ότι στα θεμέλια του χριστιανικού ναού πρέπει να υπήρχε ναός του Άδωνη. Διότι υπάρχουν δύο αναφορές, του Παυσανία και του Στέφανου Βυζάντιου, οι οποίοι επισκέφθηκαν το χώρο κατά την αρχαιότητα, που λένε ότι υπήρχε ιερό του Άδωνη και της Αφροδίτης. Ο δε Στέφανος Βυζάντιος λέει του Άδωνη Όσυρη και μάλιστα λέει ότι οι Κύπροι και οι Φοίνικες ελάτρευαν τον Άδωνη Όσυρη, παρόλο ότι ήταν Αιγυπτιακός θεός, εντούτοις τον θεωρούσαν δικών τους. Λοιπόν, εδώ υπήρχε μια διαμάχη με τους αρχαιολόγους κατά πόσον τα θεμέλια τα οποία είναι εντυχισμένα στη βάση του χριστιανικού ναού άνοικαν σε προγενέστερο ναό πιθανότατα του Άδωνη ή ήταν κάτι άλλο. Η γαλλική αρχαιολογική αποστολή τεκμηριωμένα διαπίστωσε ότι οι πέτρες που βλέπετε εκεί είναι πέτρες οι οποίες προήλθαν από τον μεγάλο ναό της Αφροδίτης και προφανώς οι χριστιανοί επήραν τις πέτρες εκείνες ως δομικό υλικό για να χτίσουν το χριστιανικό ναό. Κάτι το οποίο έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, όπως ξέρουμε. Άρα, υπήρχε το θέμα είναι, αφού ξέρουμε ότι υπήρχαν αρχές αναφορές για ναόν του Άδωνη, τώρα οι αρχαιολόγοι μας λένε ότι δεν υπήρχε εκείνος ο ναός, δεν ήταν ο ναός του Άδωνη, άρα πώς θα πρέπει να το διερευνήσουμε για να το διαπιστώσουμε, αν αυτό συμβαίνει. Κάνοντας τις διάφορες μελέτες, όπως σας είχα πει, μέσα στην πορεία των 20 χρόνων, είχα ανακαλύψει ότι πολλά, όχι ανακαλύψει, έχω μάθει, διαπιστώσει από τις μελέτες, ότι τα αρχαία μνημεία σε όλον τον κόσμο που διέπονται από τέτοιες από αρχαιοαστρονομικές και γεωδετικές σχέσεις, είναι επίσης και ενεργειακά κέντρα. Και λέω τότε, ωραία, αυτή τη στιγμή και οι τρεις χώροι και η Παλαιοχριστιανική Βασιλική έχουν τέτοια σχέση, θα είναι μια απόδειξη ότι, τουλάχιστον για την Παλαιοχριστιανική Βασιλική, ότι πιθανότατα να υπήρχε έναν αρχαιότερο ιερό στη ίδια θέση. Πήγα και βρήκα τον φίλο μου τον Αχιλέα Κεντώνη, ο οποίος ο άνθρωπος είναι ένας λαμπρός επιστήμονας, θύτευσε και στη NASA για δύο χρόνια, είναι ειδικός πάνω στα ηλεκτρομαγνητικά
παιδεία. Ο ίδιος έχει κάνει μία έρευνα για τα αρχαία ελληνικά μνημεία και θέατρα και συγκεκριμένα για το θέατρο της Επιδαύρου. Και του ζήτησα να μου βοηθήσει κατά πόσο να τεκμηριώσουμε αυτή την υπόθεση. Μου είχε εξηγήσει ότι οι αρχαίοι Έλληνες χτίζαν, όπως βέβαια σας έχω πει και το ξέρετε, σε σημεία επιλεγμένα και συγκεκριμένα το θέατρο της Επιδαύρου βρίσκεται σε ένα πολύ ισχυρό ενεργειακό σημείο και μάλιστα το έχω διαπιστώσει όταν δεν είχα πάει εκεί. Τα θέατρα εχτίζονται με τέτοια μορφή και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν πέτρες, όπως η πέτρα της Καρίστου ή ο Αχάδης, ή ράντιζαν, μάλλον σκορπούσαν στο χώρο εκείνο διάφορα βότανα, όπως ο Βασιλικός και άλλα, που έχουν μία ιδιότητα να αποθούν τα μαγνητικά ρεύματα. Και αυτό είχε μία επίδραση τόσο στην ηχητική του χώρου, αλλά χρησιμοποιείται και σαν θεραπευτική μέθοδος. Και συγκεκριμένα στην Επίδαυρο ξέρουμε ότι υπήρχε ο περίφημος ναός του Ασκληπιού και στις παραστάσεις που γίνονται εκεί οι ασθενείς εκάθοντος στις πρώτες θέσεις, διότι τα ενεργειακά ρεύματα τα οποία δημιουργούνται στο χώρο εκείνων είχε θεραπευτικές ιδιότητες. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, μου είπε ότι με δύο ράβδους μεταλλικούς μπορώ να διαπιστώσω αν ένας ναός κάθεται πάνω σε ένα τέτοιο ενεργειακό κέντρο. Ξεκίνησα να διαπιστώσω αν όντως συμβαίνει το ίδιο πράγμα στους δικούς μας τους ναούς, που όντως συμβαίνει. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία στο ιερό της Αφροδίτης στην Παλέπαφο και είχα βρει ότι στο κεντρικό σημείο του Ρωμαϊκού ναού, διότι υπάρχει ένας προγενέστρος ναός δίπλα, είναι όντως ενεργειακό σημείο. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους δύο ναούς. Το πάνω ψηλά είναι η φωτογραφία από το ναό του Απολλώνα Ελάτη. Όπως επίσης και το αερίπια του ναού της Αφροδίτης πάνω στην Αμαθούντα. Μετά πήγα στο διπλανό ναό. Δοκίμασα να το δω κατά πόσο είναι ενεργειακό, αλλά οι βελόνες δεν καν ταράξανε. Και μάλιστα είχα βάλει και το γόρι να το δοκιμάσει και παρόλα αυτά στα χέρια του γόρι οι βελόνες σε σταυρώσαν. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο γόρις είχε μάθει τη συγκεκριμένη μέρα που κάνανε αυτό το πείραμα ότι είχε μάθει ότι ένας από τους Γάλλους αρχαιολόγους που ανασκάπτουν την περιοχή, ο Δόκτωρ Βιέρο Μπέρ, στη βάση της Ακρόπολης Αμαθούντας, η Ακρόπολη είναι το βουνό που βλέπουμε στο βάθος, σε ένα πηγάδι συγκεκριμένα, ευρέθηκε για πρώτη φορά και ίσως και το μοναδικό στον ελληνικό και κυπριακό χώρο, αντικείμενο το οποίο είναι της Ρωμαϊκής εποχής και γράφει Άδωνης Ήλιος, που αμέσως τεκμηρωμένα πλέον και αρχαιολογικά ότι ο Άδωνης ελατρεύεται στην περιοχή και μάλιστα ταυτίζεται με τον ήλιο. Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο θα δούμε στην πορεία. Ερευνώντας αυτή την σχέση και μάλιστα μελετώντας τις θεότητες του ελληνικού πανθέου και του Αιγυπτιακού, ανακαλύπτω ότι υπάρχει μία σχέση, ταύτιση ελληνικών και αιγυπτιακών θεότητων. Η Ίσιδα και Αθόρ ταυτίζεται με την Αφροδίτη. Εδώ παρεθετικά θα σας πω ότι στην αρχαία Αμαθούντα, κατά τους αρχαιολόγους, έχει βρεθεί η μεγαλύτερη ποσότητα ειδωλίων της Ίσιδας εκτός Αιγύπτου. Άρα ξέρουμε ότι κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους ελατρεύεται παράλληλα με την Αφροδίτη και η θεά Ίσιδα, η αιγυπτιακή θεότητα και η Αθόρ βέβαια, η οποία είναι μια άλλη θεότητα ταυτισμένη με Ίσιδα και υπάρχουν τα κοιονόκρενα, κάποια είναι στο μουσείο στη Λεμεσό, με τις αθωρικές κεφαλές που είναι η Αθόρ στην πραγματικότητα. Ο Όσιρις και ο Άδωνις ταυτίζονται, όπως και ο Όρος και ο Απόλλωνας, θεοί του ήλιου. Αυτό με οδήγησε να δω αν υπήρχε μια μεγαλύτερη σχέση και προσπαθώντας να διαπιστώσω αυτό το πράγμα,
με εξένησε το γεγονός ότι πάνω στα θεμέλια του ρωμαϊκού ναού που φαίνεται το ορθογώνιο σχήμα, προηγουμένως υπήρχε ελληνιστικό ιερό. Και πιο κάτω από το ελληνιστικό ιερό υπήρχε αρχαϊκής εποχής ιερό, το οποίο τα ρήπια είναι πάρα πολύ λίγα, δυστυχώς. Εκείνο που πρόσεξα είναι ότι το ιερατείο, όταν αποφάσισε να καταστρέψει το ελληνιστικό ιερό και να χτίσει από πάνω του το ρωμαϊκό ναό, λέω, μα γιατί να του δώσει διαφορετική κλίση. Προς στιγμής νόμιζα ότι θα υπήρχε μια σχέση με την ανατολή του ήλιου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, αλλά αυτό δεν συνέβαινε. Και έτσι άρχισα να πειραματίζομαι πάλι με το Google Earth και προέκτηνα τις ευθείες γραμμές, παίρνοντας τη μέση τιμή της προσινής και της πισινής πλευράς του ναού. Έπεσα ότι διέρχεται διαμέσου της νεκράς θάλασσας. Βέβαια δεν ξέρω αν το προεκτείνουμε την γραμμή μπορεί να στοχεύσει σε ένα άλλο ιερό που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή, αλλά το βρήκα πολύ ενδιαφέρον το θέμα ότι περνά μέσα από την νεκρά θάλασσα, διότι και οι αρχαιολόγοι, όπως λέγουν οι αρχαιολόγοι, το άλας και το νερό είναι στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την Αφροδίτη. Έκανα το ίδιο και με την απέναντι με την πισινή πλευρά του ναού και έχω διαπιστώσει ότι συνδέεται με το ναό της Αφροδίτης στην σπουδαία ρωμαϊκή πόλη που λέγεται Αφροδισιάδα στη Μικρά Ασία, στην Τουρκία. Το οποίο αυτό με οδήγησε στην επόμενη φάση των ερευνών μου, κατά πόσον τα κυπριακά μνημεία συνδέονται και με άλλους χώρους στη γύρω περιοχή. Κάνοντας διάφορες έρευνες, είχα ανακαλύψει βέβαια από τις μελέτες του Θεοφάνη Μανιά και του Θανάσιου Αγγελόπουλου και πολλών άλλων ότι υπάρχει μία σχέση μεταξύ Μεγάλης Πυραμίδος και Παρθενώνος. Η φωτογραφία πάνω είναι ο γαλαξίας, όπου είναι ο αντικατοπτρισμός του Νείλου και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Αιγυπτιακή μυθολογία έχει μία ανάμεση σχέση με την αστρονομία, η θέση των ναών αντικατοπτρίζει αστερισμούς πάνω στο ουράνιο θόλο και ο Νείλος είναι αντιπροσώπευση του Όσιρη, όπως επίσης και το κέντρο του γαλαξία μας με την Ίσιδα. Και η Οσιρική Τριάδα είναι κυριάρχουσα στο Αιγυπτιακό Πάνθεο. Από το Ασουάν πήγαμε στο Φίλε, που είναι ο ναός της Ίσιδας, Ετφού, ο ναός του Όρου, Τεντέρα, ο ναός της Αθόρ, Άμπιντος, ο ναός του Όσιρη, βεβαίως η Μεγάλη Πυραμίδα και στην αρχαία Σαΐς, που αν θυμάστε κατά το Τιμαίο του Πλάτωνα, που αφηγείται ότι ο αρχιερέας της Σαΐδας είχε πει στον Σόλωναν, Έλληνες, δεν θυμάστε, είσαστε μικρά παιδιά και είναι η αναφορά για την Ατλαντίδα κλπ. Πρέπει να σας πω στους χώρους που είχαμε πάει, είχαμε και την τύχη να δούμε η δυσόμαση αυτές τις περίπατες παραστάσεις, που ίσως πολύ να τις ξέρετε, ανάγλυφες παραστάσεις που δείχνουν σύγχρονα ελικόπτερα, υποβρύχια κλπ. Οι αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι όταν άλλαξαν οι δυναστείες, η επόμενη δυναστεία έπιασε ασβέστην και σύλλωσε τα προηγούμενα και μετά με την πάροδο χρόνου πέσαν και δημιουργήθηκαν αυτά τα πράγματα. Εμένα, ξέρω για εσάς, δεν φαίνεται καθόλου φθορά του χρόνου πάνω σε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, είναι αντικείμενα προς συζήτηση. Δεν ξέρουμε πότε θα βρεθούν οι πραγματικές εξηγήσεις. Όπως επίσης, στην κάτω φωτογραφία, στις μυστικές κρύπτες του ναού της Τεντέρα, όπου υπάρχουν παραστάσεις όπου άνθρωποι και ρομποειδείς μορφές, κατ' εμένα και πολλούς άλλους, κρατούν κάτι σαν λαμπτήρες που μέσα υπάρχουν όφις. Ρωτήσαμε έναν αρχαιολόγο που μας συνόδευε εκεί και λέει ότι είναι λωτή. Δεν ξέρω για εσάς αν είναι φαίνονται σαν λωτή.
Η πάνω φωτογραφία είναι η φωτογραφία που βγάλαμε από την οροφή του ξενοδοχείου που μέναμε στο Κάιρο, ακριβώς δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Καΐρου. Και είναι απίστευτο πώς φαίνεται η Μεγάλη Πυραμίδα, η οποία έχει μια απόσταση 10 χιλιόμετρα περίπου. Πόσο μεγάλο είναι σε σχέση με τα κοντινότερα κτίρια μέσα στο Κάιρο. Και όταν στέκεσαι δίπλα από τη Μεγάλη Πυραμίδα στο χώρο, νομίζω είναι βέβαια μεγάλο, αλλά φαντάζει πιο μικρό στην πραγματικότητα. Πίσω στη σχέση Παρθενώνος και Μεγάλης Πυραμίδος, κάποια πράγματα είναι κωδικοποιημένη, η δομή και το δύο, από τις σταθερές π, φ, χρυσός αριθμός και ι, η σταθερά της γαλήνιας αρμονίας, προέκταση των γιώνων του Παρθενώνα που δεν είναι κατακόρυφη, αλλά έχουν μια σύγκληση, βγάζει το μισό του όγκου της Μεγάλης Πυραμίδας και πολλά άλλα. Υπάρχει θεωρία του Αθανάσιου Αγγελόπουλου περί της γεωγραφικής πυραμίδος και βρήκαμε ότι σχηματίζει ισοσκελή με πολύ μικρή διαφορά, κάπου 40 χιλιόμετρα λάθος. Το ίδιο ισχύει και με τους άλλους ναούς. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι είναι σφάλμα το οποίο οφείλεται σε εμάς, διότι όπως επίσης έχουμε βρει και με τους αδελφούς μία σχέση. Σε μια συνέντευξη που είχαμε τη Γενική Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου του Κάιρου, η οποία παραδέχτηκε ότι η πυραμίδα του Χέοπος και οι δύο άλλες ταυτίζονται με τα κεντρικά αστέρια του Ορίωνα, που είναι η ζώνη του Όσιρη. Αυτό μου έδωσε το ένασμα να σκεφτώ, έχουμε τρία μνημεία, σχηματίζουν τρίγωνο, για να δούμε αν συμβαίνει μαζί το ίδιο πράγμα με τα δικά μας ιερά στην Κύπρο και πήγαμε και βρήκαμε ότι ταιριάζουν απόλυτα. Άρα το ιερατείο που έκτισε τα μνημεία στην Κύπρο σίγουρα είχε επαφές, διασυνδέσεις, γνώσεις, τις ίδιες που είχαν τα ιερατεία στην Αίγυπτο, στην Ελλάδα και σε πολλούς άλλους πολιτισμούς. Ερχόμαστε στο περιβόητο ημερολόγιο το Μάγια που τελειώνει το 2012 και ερχόμαστε επίσης και στο Ναό της Αμαθούντας στη συγκεκριμένη ημερομηνία. Κάμε υπομονή, ένας χρόνος μας έμεινε. Εμείς θα κάνουμε μια ωραία τελετή τη συγκεκριμένη ημέρα. Κάναμε μια παρόμοια το 2009 με συνεργασία με την ομάδα Μαγεία, τις τυμπανίστριες της Κύπρου. Είναι η μέρα όπου το ηλιακό μας σύστημα θα είναι στο πλησιέστερο σημείο με το κέντρο του γαλαξία. Άρα έχουμε, αν υποθέσουμε ότι ο Όσιρης ταυτίζεται με τη Γη, ο Όρος με τον ήλιο και η Ίσιδα με το κέντρο του γαλαξία, ισχύει και για τις ελληνικές στρατιές στην Κύπρο, Άδωνης, Απόλλωνας και Αφροδίτη. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών, και πάντα βέβαια με προβλημάτιζε η ετυμολογία της λέξης, τι σημαίνει Αφροδίτη, γιατί γράφεται με γιώτα και όχι με ύψιλο, διότι υποτίθεται αναδύθηκε από τη θάλασσα κλπ. Είχα βρει, αυτή είναι η δική μου η θεωρία, που πιστεύω ότι ίσως να είναι σωστή, διότι βασίζεται στην μαθηματική αξία της ελληνικής γλώσσας. Το σύνολο των αριθμών είναι 993, που είναι το γινόμενο κατά πολλούς ερευνητές που ασχολήθηκαν με την αριθμολογία. Είναι το γινόμενο της σταθεράς έψιλο, της γαλήνιας αρμονίας με το 465, που είναι ο κύκλος, είναι οι μέρες του χρόνου. Είναι και ο αριθμός της λέξης νήλος, παρεμπιπτόντος. Και μία άλλη ανακάλυψη που είχα κάνει παίζοντας, ότι άμα κάνεις ένα γραμματισμό της λέξης Αφροδίτη, βγαίνει η λέξη διατροφή, που έχει βέβαια την ίδια μαθηματική αξία, που και η διατροφή έχει σημασία για το μύθο Άδωνη και Αφροδίτη.
Έτσι μέσα σε μια ώρα σας εγκάλυψα 20 χρόνια μιας υπέροχης πορείας, γνώσης, εμπειριών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.